Θα βοσβήνει η φλόγα στην Αφροδίτη και ανάβουν οι ελπίδες για καλύτερες μέρες. Θα δούμε πώς μπορούν να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας στον ενεργειακό τομέα, πού να επικεντρωθείτε. Θα απαντήσει και στα τηλεφωνήματα σας ο κύριος Κασίνης. Λοιπόν, αναβοσβήνει η φλόγα, μπήκαμε στον δρόμο που πρέπει, κύριε Κασίνη. Οπωσδήποτε αυτό το πείραμα είχε τροχιοδρομηθεί και από την πρώτη γεώτρηση και τώρα γίνεται στη δεύτερη. Είναι μια ένδειξη ότι οπωσδήποτε υπάρχει το φυσικό αέριο και ρέει, θα ληφθούν δείγματα, καθώς επίσης και θα επιμετρηθεί και η πίεση, και ως εκ τούτου αυτά όλα τα δεδομένα θα είναι καλές ενδείξεις όσον αφορά τις ποσότητες που έχουμε διαθέσιμες. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει η προσπάθεια για να γνωστοποιηθούν επακριβώς τα αποθέματα εν ώψη του θέματος ότι αυτή η γεωλογική δομή είναι πολύ σύνθετη όσον αφορά εκεί τους άμμους που έχουμε, και γι' αυτό μπορεί να χρειαστούν και πρόσθετες γεωτρήσεις, διότι δεν είναι ένα συνεχές κοίτασμα όπως ξαναείπα και πριν, και οπωσδήποτε θα αποληφθούν οι αποφάσεις μετά από αυτόν τον τεστ. Μάλιστα. 40 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια στα αδειοδοτημένα οικόπεδα. Αυτό λένε και οι δικοί σας υπολογισμοί. Μα αυτό το είπα 100 φορές. Ναι, απλά θυμόμαστε τους αριθμούς, αντιλαμβάνεστε. Να επαναλαμβάνετε κάποιους που με έχουν αντιγράψει, διότι κανένας δεν εμπλάγηκε σε αυτά τα θέματα. Είναι υπολογισμοί όμως αυτοί με βάση τα σεισμικά δεδομένα. Εγώ είχα πει 60, πέραν των 60, σε όλα μας τα οικόπεδα. Σε ώρα. Πάμε στα 40, στα 6. Στα 6 υπολογίζονται 40. Αλλά διαρωτούμε πώς βρίσκουμε και τις υποδιορέσεις, ότι πρέπει να έχει 38,9. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο επακριβής αυτοί οι υπολογισμοί χωρίς να κάνεις γεωτρήσεις. Άρα λοιπόν θα αναμένουμε να γίνουν γεωτρήσεις και σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει έναν πολύ αισιόδοξο πρόγραμμα και από τις δύο εταιρείες, και την Total και την ENI, και οπωσδήποτε έχουν ολοκληρώσει τις τρεις διάστατες τους έρευνες και μπορούν να ξεκινήσουν τώρα τις διεργασίες για να βγουν σε προσφορές για την γεώτρηση, καθώς επίσης και όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν να βρουν και ο τρύπανο για να γίνει η γεώτρηση. Πότε βάζει τρυπάνο η ΕΝΗ, ξέρουμε περίπου? Η ΕΝΑΗ βάζει γεωτρύπανο εντός του ερχόμενου χρόνου προς το τελευταίο τρίμηνο, και η Total έναν τρίμηνο παρακάτω. Δηλαδή τέλος του 2014, ναι, και αρχές του 2015. Ακριβώς. Και η ΕΝΑΗ θα οπωσδήποτε θα ξεκινήσει στο οικόπεδο, στο τεμάχιο 10, με την γεώτρηση για πετρέλαιο. Μάλιστα. Άρα οι ενδείξεις είναι καλές. Θα πουλήσουμε σε καλές τιμές το φυσικό αέριο, ή όσο περνάνε οι μήνες πέφτουν οι τιμές, κύριε Κασίνη? Κοίταξε, ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός, διότι η Αφρική, ναι, Μοζαμβίκη και άλλες χώρες, η Αγγόλα, οπωσδήποτε μπαίνουν στο παιχνίδι και θα τροφοδοτήσουν υγροποιημένο φυσικό αέριο την από Ανατολή, την Κίνα και την Ιαπωνία. Τρέχουν περισσότερο από εμάς. Νομίζαμε ότι εμείς είμαστε πολύ πιο προχωρημένοι, αλλά με τις καθυστερήσεις μπορεί να μας φτάσουν και να είμαστε εκ των νυφώνους. Και αυτό ρίχνει τις τιμές. Οπωσδήποτε θα υπάρχει ουσιαστικός ανταγωνισμός, διότι μιλούμε η Μοζαμβίκη και εκεί εμπλέκεται η ENI, έχουν εντοπίσει 75 τρισεκατομμύρια. 75 τρισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι θα δουν τα δεδομένα της κάθε περιοχής και θα επιλέξουν τα πιο οικονομικά. Θα επιλέξουν τα πιο οικονομικά για αυτούς και αυτά τα οποία δεν θα έχουν προβλήματα με την τροφοδοσία. Άρα πρέπει οπωσδήποτε και εμείς να υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός και εγρήγορση και να παρακολουθεί όλα τα πράγματα και να λαμβάνονται άμεσα οι αποφάσεις που πρέπει. Ναι, αλλά είχατε καταγγείλει και πρόσφατα ότι έχουμε καθυστερήσεις. Συνεχίζονται αυτές οι καθυστερήσεις. Και αν θα πάμε και σε τρίτη επιβεβαιωτική γεώτρηση, αυξάνεται αυτή η καθυστέρηση. Μα τι να κάνω, ρε Νικήτα, εγώ έκανα το καθήκον μου, τώρα γυρίζω σελίδα, αφήνω τα πίσω. Ότι ήθελα να προκύψει. Ναι, αλλά τα καμπανάκια πρέπει να τα χτυπάμε και τις πιέσεις που μπορούμε να τις. Μα εγώ χτύπησα καμπάνες. Θέτουμε ενώπιον τους. Δεν χτύπησα καμπανάκια. Καμπάνες μεγάλες, ναι. Μεγάλες. Εντάξει. Νομίζω ότι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις τώρα που έχουν καλέσει και εμπειρογνώμονες, όπως εισηγούμουν πριν 6 μήνες, και βοηθούν αυτήν την
Επιτροπή Διαπραγματεύσεων και οπωσδήποτε νομίζω θα προχωρήσουν πιο γρήγορα τώρα. Μάλιστα, πάμε να δούμε ποια επαγγέλματα, ποιες θέσεις εργασίας έρχονται στον ενεργειακό τομέα και πού πρέπει να επικεντρωθούν οι νέοι που αποφασίζουν τώρα για το αύριο. Τώρα, το θέμα της εργοδότησης είναι πολύ σημαντικό σε αυτόν τον τομέα, διότι έχουμε ποσοστά ανεργίας του νέου προπάντων της τάξης των 30 και πλέον της 100 και άρα ως εκ τούτου πρέπει να δώσουμε έμφαση εκεί. Και η έμφαση που πρέπει να δώσουμε είναι στους τεχνολόγους, αυτούς τους ανθρώπους που θα εμπλακούν και θα λερώσουν τα χέρια τους και να δουλέψουν σε αυτόν τον τομέα. Στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, παραδείγματος χάρη, όπου θα χρειαστούν εκεί μηχανολόγοι, τεχνολόγοι υπομηχανικοί, ναι, και οπωσδήποτε ηλεκτρολόγοι υπομηχανικοί και όλα τα συναφή επαγγέλματα συγκολλήσεων, διασωληνώσεων, ανθρώποι που θα έχουν παρεδώσει με τις διασωληνώσεις για την πλατφόρμα, διότι είναι κάτω από πίεση και των νερών, μπογιατζίδες, για τις καλοσιές, για πάρα πολλά επαγγέλματα, διότι αξιολογούμε ότι θα χρειαστούμε γύρω στις 4 με 6.000 εργαζόμενους και οπωσδήποτε τουλάχιστον να έχουμε 25-30% Κύπριους. Γι' αυτό είναι το θέμα. Τώρα πόσους έχουμε σε αυτές τις ειδικότητες Κύπριους? Μα δεν έχουμε Κύπριους. Δεν έχουμε τίποτα. Μα κάτι οδηγούς των forklift, κάτι εργάτες που σκουπίζουν εκεί τις αυλάδες, τίποτα. Δεν έχουμε ουσιαστική συνδρομή και συνεισφορά. Έχουμε... Άρα πρέπει να έχουμε 25-30% τουλάχιστον Κύπριους που ασχολούνται με αυτές τις ειδικότητες που μόλις τώρα έχετε αναλύσει. Τις οποίες πρέπει οπωσδήποτε να εξειδικεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Οι Κύπροι υποτίθεται και πιστεύω εγώ αυτόν ότι πενεύονται για το ψηλό νοητικό τους επίπεδο και οπωσδήποτε είναι εύκολη μαθήσεων σε τέτοια θέματα και πρέπει να τους κατηχήσουμε, να τους καταρτήσουμε και να τους εκπαιδεύσουμε. Οι νέοι άρχισαν να ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Δηλαδή, ο κόσμος, δηλαδή μιλάμε για φυσικό αέριο εδώ και χρόνια. Δείχνουν ενδιαφέρον. Τώρα, τελευταίως, έχουν πράγματι ενδιαφερθεί σε μεγάλο βαθμό. Και ακόμα και οι γονείς ενδιαφέρονται. Και δεν πιστεύω ότι ναι, πρέπει να τον στείλω να σπουδάσει για το φυσικό αέριο και τέλειωσε. Πρέπει να δουν τις προοπτικές εργοδότησης που υπάρχουν. Και σε αυτά τα επαγγέλματα δεν σας το κρύβω ότι οι μισθοί είναι τεράστιοι. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται εις τα της γεώτρησης. Περίπου παίρνουν 1.000 ευρώ ή 1.000 δολάρια τουλάχιστον την ημέρα. Δουλεύουν 28 μέρες, 28 μέρες ξεκουράζονται, διότι είναι έντονες. Άρα δουλεύουν ένα μήνα συνεχόμενο. Ναι, ή δύο εβδομάδες ή ένα μήνα, αναλόγως. Και παίρνουν 1.000 ευρώ. Την ημέρα. Την ημέρα, ναι. Μάλιστα. Και αυτοί που συγκολούν το ίδιο παίρνουν 1.000 ευρώ την ημέρα. Αλλά όμως πρέπει να είναι καταρτισμένοι, πρέπει να εργάζονται κάτω από δύσκολες θέσεις, δουλεύουν γύρω στις 12 ώρες την ημέρα, πρέπει να περάσουν εξειδικευμένα τεστ, πρέπει να περάσουν ειδικά τεστ τα οποία μπορεί να αντέξουν, παραδείγματος χάρη τα survival τεστ που πρέπει να τους βάλεις σε θαλάμους με νερό έτσι ώστε σε περίπτωση που πέσει το ελικόπτερο που τους μεταφέρει να μπορούν να ξεδίνονται, να βγουν στην επιφάνεια έγκαιρα και γρήγορα χωρίς να πανικοβάλλονται. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να καταρτιστούν και να έχουν στρατιωτική πειθαρχία. Και εγώ εκεί που πάω σαν πρόεδρος στο Ούκλαν, δεν θα δέχτω ανθρώπους οι οποίοι είναι μαχαλόμαγκες. Θα δέχτω ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να εργαστούν και να δουλέψουν και να αντιπροσωπέψουν την οικογένεια τους και τους εαυτούς τους υπάρξει. Δηλαδή αυτός ο τομέας έχει και ρίσκο, πρέπει να έχεις και μεγάλη θέληση. Έτσι. Για να δουλέψεις σωστά και να πετύχεις. Μάλιστα. Δεν δηλαδή πας σε κάτι εύκολο και με πολλά λεφτά. Χρειάζεται πολλή δουλειά για να πετύχει αυτό που λέτε. Το πρόγραμμα το οποίο κάνουν στο Πανεπιστήμιο του Texas A&M, ναι, είναι και στρατιωτική σχολή εκεί μέσα. Και στρατιωτική. Και στρατιωτική. Δηλαδή δείχνει το μέγεθος της πειθαρχίας που πρέπει να έχει κάποιος για να ασχολείται με αυτό το θέμα. Οπωσδήποτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα που σας λέω. Εξηγάτε στους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα όλα αυτά. Απόψε έχει open days εκεί στο Πανεπιστήμιο από τις 5 έως τις 8 και οπωσδήποτε θα τους δίδω λεπτομέρειες σε ό,τι χρειαστεί. Και αυτούς που θα έρθουν για να τους κάνουμε συνέντευξη, όλα αυτά θα τους τα εξηγήσουμε εξ υπαρχής. Υπάρχει, φαντάζομαι, εντάξει, αυτή είναι η σκληρή πλευρά.
του επαγγέλματος. Υπάρχουν δηλαδή παρεμφερή επαγγέλματα σε θέματα ενέργειας με διαφορετικά δεδομένα? Ναι, οπωσδήποτε έχει και άλλα θέματα και οπωσδήποτε και οι επιστήμονες μηχανικοί που θα ασχολούνται με αυτά τα θέματα δεν είναι υποχρεωμένοι να εμπλέκονται σε αυτήν τη δοκιμασία. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα εργάζονται στα εργαστήρια να κάνουν τα διάφορα τεστ που χρειάζονται όταν κάνεις την γεώτρηση όσον αφορά τις λάσπες, διότι βάζεις 34 διαφορετικά πρόσμικτα για να κάνεις τη λάσπη. Επίσης με το τσιμέντο, όταν τσιμεντώνεις την γεώτρηση, θα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θα είναι ναι του καθαρού γιακά και όχι του μπλε. Καθαρού γιακά. Έτσι. Και της καρέκλας και του γραφείου. Έτσι, ναι, ναι. Μάλιστα, είναι όλοι σκληρά επαγγέλματα. Ναι. Στο σχολείο πρέπει να γίνει οποιαδήποτε προετοιμασία, δηλαδή μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για όλους αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με αυτά τα επαγγέλματα. Κοιτάξτε, η υποδομή υπάρχει στα σχολεία? Ναι. Ο σχεδιασμός τον οποίο έχω προβεί ως μέχρι τώρα είναι τον ένα χρόνο να κάνουμε θεωρία για να μαθαίνουν όλοι τούτοι φοιτητές τι είναι το φυσικό αέριο, τι είναι το πετρέλαιο, από τι έχει γίνει, πώς γίνεται ο εντοπισμός του, πώς γίνεται η εξόρυξή του και επίσης όλες οι διεργασίες ύστερα. Παραδείγματος χάρη η υγροποίηση του, η μεταφορά του με διασωληνώσεις, καθώς επίσης και ειδικά μαθηματικά τα οποία χρειάζονται και ειδικά για την ηλεκτρολογία και μηχανολογία και τις συγκολλήσεις, και το δεύτερο χρόνο θα είναι εξ ολοκλήρου εργαστηριακός. Δηλαδή θα κάνουν συνεχή πειράματα κάτω από συνθήκες οι οποίες θα είναι κάτω από simulation, δηλαδή θα είναι σχεδόν πραγματικές και θα βλέπουν ότι παραδείγματος χάρη το γεωτρύπανο αυτή τη στιγμή έχει γύρει 30 μοίρες. Τι πρέπει να κάνω? Αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη απώλεια πίεσης κατά γεώτρηση. Όλα αυτά τα πράγματα θα τα δουλέψω. Όπως οι πιλότοι κάνουν ειδικά τεστ. Και χειρίζονται κρίσεις, ναι. Και χειρίζονται κρίσεις, θα κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Και όλες αυτές οι εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι πανάκριβες, θα είναι εκεί για να εκπαιδευτούν σωστά αυτοί οι άνθρωποι, διότι όπως σας λέω, οι δοκιμασίες για να εργοδοτηθούν είναι πάρα πολύ αυστηρές. Σας λέω ένα μόνο παράδειγμα. Φέραμε 600 συγκολλητές από την Ισπανία και την Πολωνία όσον αφορά το τερματικό πετρελαιοειδών εκεί στο Βασιλικό που κάνει η VTTV. 600 φέραμε, ναι. Ναι, με τα αεροπλάνα. Όλοι ξένοι. Όλοι ξένοι. Κανένας Κύπριος, ναι. Όχι, είχε και 5-6 Έλληνες την Ελλάδα. Και όλοι αυτοί με τι αμείβονται? Περίπου 1000 ευρώ την ημέρα. 1000 ευρώ την ημέρα και όλο αυτό το συνάλλαγμα πάει σε ξένους, γιατί δεν έχουμε Κύπριους να ασχοληθούν. Μα δεν έχουμε. Τι να κάνουμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι, πάρα πολλοί από αυτούς είχαν αποτύχει στις εξετάσεις και τους στείλαμε πίσω. Φέρναμε άλλους. Α, τους φέρατε εδώ να δώσουν εξετάσεις? Ναι, πέρασαν, ναι. Περίπου 17 και πέρασαν τα τεστ. 17 οι οποίοι εργοδοτηθήκαν, φέραμε και άλλους και ούτω καθεξής. Να καταλάβετε. Δηλαδή από τους 600 επιλέξατε 17. Ναι. Να καταλάβετε ότι η επιλογή είναι πολύ σημαντική. Διότι δεν γίνεται να κάνεις λάθος πας στη συγκόλληση. Δεν ακόμα γίνεται. Και όταν αυτός ο συγκολλητής που συγκολλά αυτές τις σωλήνες που είναι και τριών εκατοστών πάχους, δεν γίνεται να φύγει εκεί πόρων μέσα και να είναι κάτω από υδροστατική πίεση εκεί στα 2.000 μέτρα και θα γίνει μεγάλη καταστροφή πάνω στις διασωλήνωση. Έστω ένα μικρό πρόβλημα να γίνει στη διασωλήνωση, θα γίνει το propagation system, το οποίο θα καταστρέψει όλη τη σωλή. Μάλιστα. Άρα δηλαδή και οι λεπτομέρειες. Μάλλον δεν υπάρχουν λεπτομέρειες. Όλα πρέπει να είναι. Λεπτομέρειες. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες. Μάλιστα. Σας διαβεβαιώ. Και ενδιαφέρονται πάρα πολλά παιδιά, τα οποία είναι έτοιμα να εμπλακούν και να προσφέρουν σε αυτόν τον τομέα. Και πράγματι νομίζω θα τιμήσουν και τους εαυτούς τους και τις οικογένειες τους με την αμοιβή που θα έχουν και μπορούν παράλληλα να κάνουν οτιδήποτε άλλο θέλουν. Τις υπόλοιπες ώρες, μέρες, ναι, που δεν θα εργάζονται, γιατί όπως μας είπατε εργάζονται συνεχόμενες εβδομάδες. Έτσι. Και κάθονται άλλες τόσες. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, καλά αυτά που μας λέτε. Χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται πείσμα, υπομονή. Για να πετύχουν αυτοί που θα ασχοληθούν με αυτόν τον τομέα. Και σωστός προγραμματισμός εκ μέρους μας. Αλίμονο. Αυτό και το έχουμε πει από την αρχή. Το κράτος θα βοηθήσει και σε αυτήν την προσπάθεια. Θα βοηθήσει. Οπωσδήποτε. Το λέτε. Ναι, ναι. Μάλιστα.
και να τρέξει λίγο τις διαδικασίες. Για να προλάβουμε τους Αφρικανούς και τους υπόλοιπους. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε σχεδόν 2 εκατομμύρια το χρόνο, τα οποία έχουμε εξασφαλίσει από τα συμβόλαια τα οποία έχουμε συνομολογήσει με τις εταιρείες αυτές, θα δίδουν για εκπαίδευση. Αυτά τα 2 εκατομμύρια πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως και να αξιοποιούνται και σωστά. Μάλιστα. Ευχαριστώ.